θα είμαστε. Άμα δεν, εντάξει, έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί ο Νίκος που λέει εσύ εποχή Καμπριέλα, λες και έχουν περάσει χρόνια. Δεν έχω μιλήσει τίποτα. Πραγματικά. Ξέρω. Εγώ, παιδιά, βλέπω ότι την Αλεξάνδρα της άρεσε πάρα πολύ η πρόβλεψη. Αλεξάνδρα, σου αρέσει ο Ανδρέας. Ιδέα σου είναι, ρε. Φτιάχνει τα μαλλιά της, παιδιά. Απάντηση είναι αυτό. Απάντηση. Εντάξει, μου αρέσει ο Ανδρέας. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ωραίο είναι αυτό. Εσύ τώρα τι θα κάνεις, πώς θα το χειριστείς, θα περιμένεις να κάνει αυτό κίνηση. Καλά, εννοείται. Ναι. Έχεις δώσει το πράσινο φως, εσύ. Μόνο το πράσινο έδωσα. Όλα τα φώτα έδωσα. Ναι, εμείς που ήμασταν και δεν το είδαμε, ρε παιδιά. Εγώ το είδα, ήμουν εκεί. Έδινα κι εγώ κάτι φωτάκι από δίπλα. Είναι αυτό που λέμε, σε είδα και μου άναψαν τα λαμπάκια. Αυτό. Νομίζω ότι ο Ανδρέας έχει ανοιχτό φως για σένα, πιστεύω. Τι φως είναι, σίγουρα. Θα πρέπει... Σίγουρα πράσινο. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Ροζ φως είναι, δεν είναι πράσινο. Και δίπλο κλειδώστε την μπορά. Α, φοράει σήμερα ροζ μπλουζάκι ο Ανδρέας. Ναι. Οπότε ροζ φως. Η Μαρίνα δύο εβδομάδες ήταν άλλος άνθρωπος και τώρα έχει γίνει... Ρε φίλε, όμως κλαίει συνέχεια για τον Ισάκ. Ναι, αλλά την έβαλε σε μένα. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι έκανα εγώ τον παρηγορητή. Όχι, γιατί... όχι. Ήσουν πιο κοντά από μένα με τη Μαρίνα. Ναι, εντάξει. Αυτό είχα δει εγώ. Εγώ ρε φίλε, δεν την πιστεύω κάλεσε, αυτό. Την κάλεσε. Ποιο με τη Μαρίνα. Τι κλαίει έτσι για την Ισάκ. Γιατί. Τι. Δεν νομίζω ότι σε μια εβδομάδα έγινε ο κόσμος της Ισάκ. Κοίτα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να ολοκληρώσω. Δεν θέλω να αναλύσω τα συστήματα και δεν λέω ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Προφανώς και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα δεν είσαι πάρα πολύ με τον άλλον. Καλή ώρα. Ναι, οκ. Απλά πιστεύω ότι μια εβδομάδα.